Γεια σας και πάλι. Εγώ είμαι Ζαμπέλα, αυτό είναι το κανάλι μου και σήμερα έχουμε καινούργιο βίντεο. Όπως είδατε στο τίτλο του βίντεο, έχει να κάνει πάλι με το τζάμπο. Και πριν ξεκινήσετε να γράφετε από κάτω ότι έχω ξεμείνει από ιδέες, ότι ασχολούμαι μόνο με το τζάμπο, ότι θέλετε να δείτε make-up tutorials και γενικότερα με make-up, έρχονται πάρα πολλά, σας υπόσχομαι. Θα δείτε και make-up tutorials και challenge με make-ups και outfits, make-up και hauls και όλα αυτά. Απλά κάνω αυτό το βίντεο για να διορθώσω το προηγούμενο που έγραψα ότι ήταν jumbo haul και μου είπατε ότι τα έχω μπερδέψει λίγο στο μυαλωδάκι μου και ήταν δικό μου λάθος και έβαλα τα αγαπημένα μου αντικείμενα που παίρνω από το jumbo. Οπότε κάνω καινούργιο βίντεο. Εγώ πήγα στο jumbo, λέω ας πάρω τα πραγματάκια μου και να κάνω ένα σωστό βίντεο haul. Όμως έβαλα ακόμη ένα challenge στην όλη κατάσταση. Είπα ότι θα πάρω μόνο πράγματα που είναι 1 ευρώ, δηλαδή 0,99 cent. Από τότε που με θυμάμαι, λέω θα πάω στο τζάμπο για ένα πραγματάκι και πηγαίνω στο ταμείο και έχω πληρώσει πάνω από 50 ευρώ. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πάω στο τζάμπο για ένα πραγματάκι, κάτι συγκεκριμένο και να μην πάρω τίποτα άλλο. Γιατί έτσι όπως έχουν κάνει τα καταστήματα, βλέπεις τόσο μα τόσο πολλά πραγματάκια και βλέπεις αυτό το 0,99 και λες, εντάξει σιγά τώρα 1 ευρώ, ούτε 1 ευρώ, ας το πάρω. Βλέπεις το άλλο, α ούτε 1 ευρώ, ας το πάρω και αυτό. Α ούτε 1 ευρώ, ας το πάρω και αυτό. Και κάπως έτσι καταλήγεις με 50 ευρώ plus στο ταμείο. Με όλα αυτά εδώ τα μικρά πραγματάκια. Και γι' αυτό είπα ότι θα πάρω μόνο όσα είναι 1 ευρώ. Και πήρα διάφορα πραγματάκια. Έχει και μία σαφίλης εδώ πέρα, κοιτάξτε. Οπα, κάτι αυτό θα δείξει. Πάμε να δούμε τι έχω πάρει από το σκεπτικό. Αρχικά πήρα Nanny's μωρό μάντιλα, γιατί αυτά εδώ πέρα τα αγαπώ, τα έχω μέσα στη ξένα μου, στο αυτοκίνητό μου γενικότερα. Όπου ανοίξεις έχω τέτοια υγρά μαντιλάκια, γιατί δεν μπορώ. Θέλω υγρά μαντιλάκια πάντοτε και παντού. Και ήταν 1 ευρώ, οπότε περνάς, βλέπεις 0,99, το αρπάζεις και φεύγεις. Και είναι κάτι που το χρησιμοποιούμε συνεχώς. Δηλαδή, εγώ προσωπικά σας λέω, χρησιμοποιώ συνέχεια μωρό μαντιλά και με τη δουλειά μου και επειδή αγγίζουμε από εδώ από εκεί, έχω και αυτά τα αντισηπτικά, τα αντιτσόλ, αλλά αυτά είναι τέλεια. Προχώρησα λιγάκι και βλέπω χριστουγεννιάτικα αυτοκολλήτα και πήρα αυτό εδώ που ήταν 99 cents και αυτό που ήταν 99 cents και μου αρέσανε πάρα πολύ και σκέφτηκα ότι θα κάνω ένα make-up με αυτά εδώ τα stickers. Αυτά θα τα βάζεις και σε δώρα που είναι πάρα πολύ ωραία, ειδικά αυτά που είναι έτσι πιο χοντρά. Αυτό εγώ σκέφτηκα να τα κολλήσω πάνω μου με κάποιο τρόπο, θα σκεφτώ πώς θα τα κάνω. Τώρα που έρχονται τα Χριστούγεννα και ο χειμώνας και αυτά, θα είναι ωραίο creative make-up. Και αυτά σκέφτηκα ότι θα τα ξεκολλήσω, θα τα κολλήσω πάνω μου, θα βάψω γύρω-γύρω και μετά σιγά-σιγά θα το βγάλω για να κρατήσει το σχήμα της χιονοστιφάδας. Οπότε πήρα αυτά εδώ, ελπίζω να μου φανούν χρήσιμα και να βγει ωραίο έτσι όπως το φανταστεί στο μυαλωδάκι μου. Θα δείξει, πάντως τα πήρα. Φυσικά πήρα αυτές εδώ τις πατονέτες που τις βρίσκω μόνο στο τζάμπο, δεν τις βρίσκω πουθενά αλλού, που είναι μυτερές και είναι τέλειες για το μακιγιάζ, δηλαδή πας εκεί ακριβώς που θέλεις. Η κανονική πατονέτσα είναι πιο στρογγυλή, πιο χοντρή. Αυτές εδώ, κάτσε να ανοίξω να σας δείξω, είναι μυτερές και έτσι πας εκεί ακριβώς στη λεπτομέρεια που θες για να καθαρίσεις. Και δεν μπορώ να δουλέψω χωρίς αυτές τις πατονέτσες. Έχω κουτιά, συνεχώς πηγαίνω και παίρνω. Και είναι 99 cent, οπότε top. Βλέπετε πως είναι, που είναι έτσι μυτερή. Βολεύει πάρα πολύ και έχει μέσα 300 τεμάχια, παιδιά, δηλαδή top. Ενώ προχωρούσα βρήκα αυτή εδώ, την κορτελίτσα. Κάτι θα το βγάλω αυτό, για να δω πως είναι. Αν θέλεις φυσικά. Έλα καλά μου,
Γενικότερα, έχω πάρει πάρα πολλές κορδέλες από το Τζάμπο που δεν περίμενα ότι θα έβρισκα τέτοιες κορδέλες. Βρήκαμε πέρλες, βρήκα διάφορες και πολλές φορές τις έχω σμίξει. Δηλαδή, με πέρλες είχα πάρει δύο και τις είχα βάλει μαζί και φαινόντουσαν καταπληκτικές. Λοιπόν, έχω πάρει αυτό εδώ. Δεν είναι πάρα πολύ χαριτωμένο. Cute! Ποτέ μου δεν είχα πάρει μια κορδέλα που να είναι αυτάκια. Και την βρήκα εκεί και ενθουσιάστηκα και την πήρα γιατί ήταν και 99 cents και λες εντάξει κάπου θα τη χρησιμοποιήσω σε κανένα make-up, σε κανένα tutorial, κάπου θα την βάλω και μ' άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, το επόμενο είναι λίγο risky, δεν το έχω ξαναδοκιμάσει, αλλά το είδα, ήταν 99 cents το κάθε τι και τα πήρα γιατί είχα απορία να δω αν όντως δουλεύει και πώς μυρίζει. Ουσιαστικά πήρα αυτό εδώ πέρα που βλέπετε βάζει κερί, εδώ σταγόνες εθερέων ελαιών και υποτίθεται μυρίζει πάρα πολύ ωραία, ήταν 99 cents αυτό εδώ το βαζάκι, πώς να το πω. Αυτό εδώ είναι εθέρεο έλαιο, είναι σε μυρωδιά για σεμί. Τώρα δεν ξέρω αν μυρίζει ωραία ή όχι, απλά ήταν η πιο κοντινή μυρωδιά που θα μου άρεσε από αυτές που έβλεπα εκεί πέρα. Και πήρα επίσης και αυτά εδώ τα κεριά, τα οποία είναι sugar coconut. Μ' άρεσε εμένα που ήταν μαύρα και τα πήρα. Και τώρα θέλω να τα βάλω να δω αν όντως δουλεύει, γιατί είναι πάρα πολύ περίεργη. Πρώτα θα πάρω το κερί, θα το βάλω εδώ μέσα, θα το ανάψω. Άναψε. Και θα βάλω λίγα σταγόνες. Ελπίζω να μην καώ. Νομίζω αυτό είναι όλο. Θα το αφήσω λίγο εδώ πέρα και θα δείξει αν μυρίζει ή όχι. Αχ, μυρίζει ωραία πάντως. Τώρα να δούμε. Θα το αφήσω λίγο εδώ στην άκρη για να μην καώ και θα σας πω τελικά αν δηλαδή ή είναι μαπά. Στη συνέχεια πήρα φυσικά λαστιχάκια, αυτά εδώ τα χοντρά. Δεν σπάνε με τίποτα, τα αγαπώ, τα λατρεύω, πιάνουν τα μαλλιά μου γιατί έχω πρόβλημα, γιατί είναι πολλά και δεν μπορώ με τα μικρά τα λαστιχάκια, πρέπει να είναι χοντρά και αυτά είναι καταπληκτικά. Έχω πάρει αυτό που ενθουσιαστικά είναι πώς το λέμε, αντισηπτικό, αλλά είναι σε σπρέι έτσι και είναι μικρούλι και χωράει σε όλες τις άντες γιατί έχω θέμα. Αυτά τα άλλα τα μικρά γενικότερα συνήθως δεν μ' αρέσουν. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ το αντισηπτικό του Τζάμπο και πόμπα. Τι άλλο πήρα? Α, πήρα αυτά εδώ που είναι κολλητική ταινία και κοιτάξτε πόσο χαριτωμένη είναι χριστουγεννιάτικη και είπα ότι θα το χρησιμοποιήσω και σε μακιγιάζ, ειδικά για να κάνω αυτά τα tricks με τις κολλητικές ταινίες για να φαίνεται ωραίο, θα χρησιμοποιήσω τέτοιο. Και θα τελείξω και δώρο με αυτά. Και φυσικά εκεί κοντά στο ταμείο πάντα παίρνεις τσίχλες. Λατρεύω τις τσίχλες. Και πήρα και αυτό εδώ το Love Chocolate. Ήταν 99 cents γιατί κοιτάξτε εδώ πακέτο. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω δοκιμάσει, δεν έχω ιδέα αν είναι ωραίες ή όχι. Θα το ανοίξω. Πρόσκεισε. Έχει μέσα... Έχει αρκετές σοκολατίτσες μέσα, οπότε συμφέρει. Και για να το μένει ωραίες. Είναι από αυτές που μου αρέσουν, που είναι crunchy μέσα. Τέλειες, πραγματικά, υπεροχές. Πρέπει να φύγω να πω μπροστά μου γιατί θα τις φάω όλες. Έτσι. Και εν τω μεταξύ, αστεία-αστεία, το εθέρεο έλαιο ξεκίνησε να βγάζει μυρωδιά, καπνό, μυρωδιά, whatever. Και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, έχει μυρίσει εδώ πέρα ο χώρος πάρα πολύ ωραία. Οπότε, δούλεψε. Και ήταν ουσιαστικά 3 ευρώ. 1 ευρώ ήταν το βαζάκι, 1 ευρώ το κερί και
και 1 ευρώ το εθέριο έλαιο. 3 ευρώ αρωματικό χώρο με εθέριο έλαιο. Πάρα πολύ ωραία. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του σημερινού μας βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Είχε θέμα τζάμπο πάλι, το ξέρω. Αλλά την επόμενη φορά θα κάνω κάτι διαφορετικό. Θα σας έχω make-up tutorial, θα σας έχω challenge, θα σας έχω outfit ideas. Τι άλλο θέλετε να δείτε, γράψτε μου από κάτω. Και επίσης μην ξεχνάτε να κάνετε like αν σας άρεσε το βίντεό μου, subscribe, κουδουνάκι και να με βρείτε και στο Instagram, γιατί εκεί πέρα, παιδιά, έχω καθημερινά giveaways, έχω outfit ideas, έχω make-up tutorials, έχω φωτογραφίες, έχω τα stories που δείχνω ότι κάνω συνεχώς. Γενικότερα είμαι πάρα πολύ active εκεί πέρα. Οπότε καλό θα ήταν να βλέπετε και στο Instagram, έτσι να παλανζάρουν τα πάντα. Αυτά από μένα. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο, να είστε καλά, χαμογελαστοί και πάνω απ' όλα υγεία. Τα φιλιά μου. Bye!